Hey παιδες, τι κάνετε? Λοιπόν, έχω χάσει το προηγούμενο recording που ουσιαστικά είχα φτιάξει το σπίτι για τις μέλισσες, αλλά okay, δεν πειράζει. Και αυτό που φτιάχνω τώρα είναι το μέσο με το οποίο θα δίνω ενέργεια στο AIDS αυτό. Και πάμε να δείξω περίπου πώς θα το κάνω. Θα χρειαστώ 2 τέσσερακ που έχω φτιάξει αρκετά. Energy θέλω ένα και 2. Και ουσιαστικά ο τρόπος με το οποίο θα δίνω ενέργεια εκεί πέρα είναι με Industrial Steam Engines, που θα χρειαστώ τα Steel Plates, αυτά τα Gears. Έχω κάνει ένα Gear εδώ για να δούμε. Gear. Okay, δεν είναι κάτι. Θα τα φτιάξουμε από εδώ πέρα. Φτιάξω τα όλα, γιατί όχι. Και μπείτε εσείς πίσω. Θα χρειαστώ να φτιάξω και αρκετά πιστόνια, έτσι. Να. Πάμε να τα φτιάξουμε αυτά. Δεν ξέρω πόσο θα. Όσα είναι, θα τα φτιάξω πάντως. Να τα έχω έτοιμα. Και πλέον συντόμως θα έχω και άλλα μετά. Εδώ θέλω αυτά εδώ πέρα. Το ξεχνάω συνέχεια. 20. GG μου φαίνεται τα 20. Αυτό σημαίνει 10 μηχανές, 10, περίπου 80 MJ και 10, ωραία. Άρα μπορώ να φτιάξω και άλλες άμα θέλω, και θέλω να φτιάξω και άλλες. Επόμενο stick, μπείτε εσείς πίσω όλα, 3, 4, λέω να φτιάξω άλλες 3, 4, θα δω. Ξενέρωσα πάρα πολύ που έχασα το προηγούμενο recording. Ουσιαστικά, άμα φάω DC με το recorder, χάνω και την εγγραφή. Επομένως, δεν είναι κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Και φτιάξε αυτά. Όσες είναι θα τις φτιάξω. Άλλο ένα. 20. Μπείτε εσείς εδώ πίσω. Και θα σας δείξω και σήμερα και το Mass Fabricator που έχω φτιάξει. Επίσης, κάτι άλλο είναι το εξής. Τα βίντεο μου πλέον θα ανεβαίνουν γύρω στις 7. Άλλαξα την ώρα για να με βολεύει και εμένα καλύτερα και εσάς ή το οτιδήποτε τέτοιο. Μπορώ να φτιάξω άλλες 10. Και τι μου λείπει, 16. Λοιπόν, 16 πιστεύω είναι μια χαρά για αρχή. Και για κάποιο λόγο τώρα τελευταία στο Minecraft έχω λίγο drop στα FPS. Επομένως, άμα δείτε lag, μη τρομάζετε ή το οτιδήποτε τέτοιο. Λοιπόν, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Α, τα είχα ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτά είναι. Ωραία, μ' αρέσει όταν όλα κυλούν έτσι όπως θέλω. Ναι. Και 1, 2, 3, 4, 8. Μ' αρέσει που δεν κολλάνε κιόλας μεταξύ τους. 8, ωραία. Θέλω σκα να πάω για τις 6. Όχι. Βασικά βρήκα τι θα κάνω. Επειδή θέλω να είναι λίγο ομοιόμορφα. Ναι, ελάτε σε μια ώρα. Λοιπόν, θέλω εδώ πέρα, στανταράκι και τι να δω αυτό. Και με το που πάρουν Steam θα λειτουργούν ή θα μου σπάσουν τα νεύρα. 1, 2. Ωραία, τώρα Liquid Act παίζει να έχω στο pounds μου. Ή αλλιώς πάμε πίσω στη βάση. Όπως είπα, έχω λίγο τρέχω από τα FPS και δεν ξέρω τον λόγο και προσπαθώ να τον βρω, τέλος πάντων. Ωραία. Βασικά. Όχι.
Δεν θα το κάνω έτσι, θα το κάνω από εδώ. Και θα είναι ομοιόμορφα ή όχι. Ωραία, θα σκάψω από κάτω για να είναι ομοιόμορφα. Οκ, κάνω μια παύση. Λοιπόν, sorry για την παύση, αλλά σε αντίθεση με τις άλλες μηχανές, οι Steam Engines θέλουν να έχουν και τέτοιο. Για να δω, έχω καθόλου. Πρέπει να έχουν και ένα redstone τέτοιο για να λειτουργήσουν. Rubber. Και πρέπει να καθίσω να φτιάξω. Τι ωραία. Επομένως κάνω μία παύση μέχρι να φτιάξω το redneck blink και επιστρέφω. Λοιπόν, μείωσα τις μηχανές κατά 2, δεν νομίζω να χρειαστούν και περισσότερα μέχρι στιγμής. Και ό,τι περισσότερο χρειαστεί, τέλος πάντων, θα πάρω από αλλού την ενέργεια. Και τις σύνθεσα έτσι ώστε να λειτουργούν όλες. Νομίζω ότι ο ατμός που παράγω ήδη, τέλος πάντων, με αυτή τη μηχανή υπερφτάνει για όλες. Βασικά σε λίγο θα υπερφτάνει, τώρα δεν είναι τόσο. Είναι εν μέρη φτάνει. Αλλά όσο πιο πολύ ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο περισσότερο steam θα παράγουμε. Επομένως, καλά κάνω, πιστεύω και το έχω έτσι. Νομίζω φτάνει σιγά σιγά. Εντάξει, άμα δεν φτάσει, τέλος πάντων θα τις κλείσω. Τώρα σκέλος δεν χρειάζομαι την ενέργεια τους. Επομένως πάμε να σας δείξω τι έχω κάνει στο Age με αυτά εδώ πέρα και να στήσουμε και όλη την ενέργεια και τα σχετικά. Λοιπόν, από εδώ, ναι, από εδώ πέρα έχω φτιάξει το speed, τέλος πάντων, των μέλισσων και το έχω φτιάξει όλο με force planks. Αν θυμάστε, είχα πει ότι θα μ' άρεσε να το είχα φτιάξει αυτό με force planks. Τελικά βρήκα την ευκαιρία και το έκανα. Λοιπόν, και πάμε να συνδέσουμε τις ενέργειες. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα θα είναι το 4 και θα δίνει ενέργεια σε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πρώτα θέλουμε να δώσει ενέργεια εδώ πέρα. Αυτό εσύ ρυθμίζω να δίνεις ενέργεια. Πάμε εδώ πέρα, Steam Power. Και νομίζω θα στείλει. Ναι, λειτουργούν όλα. Έχουμε ένα Eternal Buffer από τα Steam Engines που ουσιαστικά δεν έχουν χρησιμοποιήσει ακόμα την ενέργεια και γι' αυτό έχουμε βασικά ενέργεια εδώ πέρα. Και εδώ πέρα και νομίζω είχα φτιάξει ένα καρπέντερ εδώ πέρα. Πού πήγε? Έχασα το καρπέντερ για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει για κάποιο λόγο. Εδώ πέρα θα είναι όλες οι μέλισσες και έχω φέρει, ξέρω εγώ, ήδη τα εξαρτήματα για να τις ψηλοστήσω. Έχω 4 IPR. Τελικά τα IPR μπορούν να τα φτιάξω και με. Πώς το λένε. Τα IPR μπορούν να τα φτιάξω και με Creosote Oil. Που έχω αρκετό από αυτό, επομένως θα είναι μια χαρά να το κάνω και precise, βασικά. Βάζω φάζι για τον εξής λόγο. Το ότι τα φάζι αναγνωρίζουν όλες τις μέλισσες και είναι καλύτερες, τέλος πάντων, για τις μέλισσες και είναι πιο βολικό να το πω. Ναι, βολικό. Είναι πιο βολικό να χρησιμοποιούμε αυτά. Τώρα θα κάνω τα προσχέδια γενικά και πριν να δω άμα είναι normal, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι normal, που ουσιαστικά το ψάχνουμε αυτό έτσι ώστε να λειτουργούν οι μέλισσες και μετά θα φέρω κάποιες μέλισσες για να πειραματιστώ. Λοιπόν, γιατί έχω τόσο drop FPS?
Δεν ξέρω γιατί, αλλά το Minecraft τελευταία μου κάνει νερά και δεν ήθελα να βάλω αυτό. Λοιπόν, ένα, δύο. Από κάτω δεν χρειάζεται να βάλουμε φάζ, γιατί έτσι κι αλλιώς βασικά δεν χρειάζεται, επομένως μη βάλετε. Και εδώ πέρα μας το κλείσουμε να γίνουν όλα ωραία. Θα πάω να φτιάξω μερικά facades με force planks και θα τα κάνω όλα ωραία. Και επίσης πάω μία πίσω να φτιάξω κάποια πράγματα που για κάποιο λόγο δεν τα βρήκα. Είχα βάλει ένα carpenter εδώ πέρα και ένα ender tank και για κάποιο λόγο χάθηκαν. Να δούμε λίγο τα chunks πως είναι εδώ πέρα και να βάλω τα spot loader. Λοιπόν, στανταράκι, θέλω ένα στις μέλισσες, θέλω ένα... Ω, το έχω κάνει λίγο χαλιστικό να τα βάλω από εδώ. Οκ, τα βάζω από εδώ. Λοιπόν, ένα θα μπει εδώ πέρα και ένα θα μπει εδώ πέρα και θα τα αλλάξω αυτά τέτοιο και εσείς δεν χρειάζεται να το δείτε. Επομένως, be right back. Λοιπόν, για όσους θυμούνται πώς φτιανούνται τα facades, είναι πολύ εύκολη συνταγή. Χρειαζόμαστε απλά αυτά τα cobblestone structure pipe και να τα βάλουμε σε ένα assembly table. Και γιατί δεν λειτουργεί. Γιατί... Α, είπα κι εγώ. Απλά άργησε λίγο. Λοιπόν, θα περιμένω μέχρι να γίνουν μερικά φασάτς και επιστρέφω. Ναι, όπως σας είπα, για κάποιο λόγο το Minecraft κολλάει τώρα τελευταία. Δηλαδή, εδώ έχει έτοιμη τη συνταγή και δεν μου τη βγάζει εδώ πέρα. Προσπαθώ να βρω λύσεις κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά, μερικές φορές δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό καν. Να, τώρα π.χ. μου την έβαλε συνταγή για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί το κάνει έτσι αυτό. Τώρα σκαλώματα πολλές φορές το έχω δει, τέλος πάντων και... Μου είναι και εμένα λίγο σπαστικό, γι' αυτό κιόλας άμα τα βίντεο δεν βγαίνουν κανονικά δεν είναι ότι φταίω εγώ σε κάτι, απλά το Minecraft αποφασίζει να μην δουλεύει για κάποιο λόγο, ώρες. Πιστεύω αυτές είναι αρκετές και άμα δεν μου χρειαστούν, ξαναφτιάχνω, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, και πάμε πίσω στο Age που ουσιαστικά θα φτιάξω μερικά πράγματα και θα σας δείξω το αποτέλεσμα. Επομένως, περιμένετε. Λοιπόν, τις έχω βάλει ήδη να τρέχουν. Επομένως, τρέχουν μια χαρά όλες. Και τις θεστάρω απλά και κάτι μου λέει εδώ για flower. Επομένως, πρέπει να φτιάξω ένα Bealizer για να δω τι θέλει αυτή. Γιατί δεν ξέρω γιατί μου το κάνει τώρα αυτό. Θα βρω. Έχω άλλες 3-4 Rocky Queen, επομένως δεν θα είναι μεγάλο πρόβλημα να βρω τι θέλουν. Και έφτιαξα και δύο πράγματα επιπλέον. Το ένα είναι το Carpenter. Σκέφτομαι να τα βάλω κάπου εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν. Και το άλλο είναι το Centrifuge. Carpenter και Centrifuge. Το Centrifuge θα χρειαστεί ένα fuzzy export έτσι ώστε να κάνει export όλα τα cones που θα βρει. Και επίσης το έκανε να φαίνεται ωραίο, από εδώ πέρα έχω βάλει όλο αυτό και συνδέεται με αυτό εδώ πέρα, αλλά επειδή δεν έχει ενέργεια δεν κάνει κάτι ακόμα. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να τους δώσω σε αυτά τα δύο ενέργεια, επομένως πάω να το φτιάξω και επιστρέφω. Λοιπόν, τα έβαλα εδώ πέρα έτσι ώστε να δέχονται αυτά τα δύο ενέργεια και όταν χρειαστούν θα την περνούν από την κυρία πηγή ενέργειας που την έχω βάλει από εδώ κάτω. Ουσιαστικά το steam θα το έχω για να... πώς το λένε... Θα είναι η πηγή ενέργειας τέλος πάντων, αλλά ό,τι περισσότερο... Να, τώρα π.χ. είναι βράδυ και το βράδυ θα κρατήσει περίπου ένα λεπτό. Τώρα έγινε βράδυ. Πάμε να το δούμε να... Είναι πολύ λίγος ο χρόνος που κρατάει το βράδυ. Με το που πέσει το φεγγάρι θα έχουμε πάλι μέρα. Όπως βλέπουμε έχουν σταματήσει οι μέλισσες επειδή λένε no daytime. Και σε λίγο θα πέσει το φεγγάρι. Ήδη έχει αρχίσει το τέτοιο να φαίνεται.
Πες φεγγάρι, έλα. Ναι. Και σε λίγο θα έχουμε πάλι daylight. Λοιπόν, το φεγγάρι έπεσε, αλλά η νύχτα παραμένει για κάποιο λόγο. Βασικά απλά δεν κρατάει ίσα ίσα 2 λεπτά η νύχτα. Νομίζω όπου να είναι σε λίγο θα φανεί ο ήλιος. Είναι ένας που πάει από εδώ και από εκεί γρήγορα και ένας που πάει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ αργά. Και το φεγγάρι πάει υπερβολικά γρήγορα, αλλά έχουμε νύχτα. Επομένως, να ένα μικρό προβληματάκι. Καλά, μπορεί να έχω ένα κρεβάτι εδώ πέρα τέλος πάντων, άμα είμαι. Είδα αλλιώς, εντάξει δεν είναι θέμα. Επίσης, στα Aids που έχω φτιάξει εδώ πέρα δεν έχω βρει ούτε ένα, πραγματικά ούτε ένα για σελίδες. Ούτε μία σελίδα τέλος πάντων δεν έχω βρει σε αυτά τα Aids. Επομένως, θέλω να φτιάξω τα Emerald Bees πάρα πολύ γρήγορα για να βρίσκω χωριάτες και να ανταλλάσσω, ξέρω εγώ, Emerald για σελίδες. Και πού είναι ο ήλιος, αφού έχει 2 ήλιους. Αλλά μου αρέσει που είναι λίγο μπλε ο ουρανός. Δεν ξέρω, μου αρέσει υπερβολικά. Βασικά το fog είναι μπλε, ο ουρανός δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσω το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσετε. Όπως είπαμε, τα βίντεο θα ανεβαίνουν στις 7 η ώρα. Για να είναι πιο βολικό. Για χαρά!